από χτες το βράδυ είναι ένα μέτωπο στην περιοχή προς τις Αμέλαντες, το οποίο κατευθύνεται προς τη Σκεπαστή. Ένα μέτωπο από την περιοχή των Κουρκουλών, που αυτό επίσης κατευθύνεται προς τη Σκεπαστή. Η ώρα είναι 11.30 το πρωί. Δεν υπάρχει πάνω σε εμάς ούτε ένα πυροσβεστικό όχημα να μπορέσουν να καλύψουν αυτή τη φωτιά που έρχεται. Έχουμε βάλει στα τρακτέρ μας βυτεία, ψυχαστικά και καλλιεργητές. Οργώνουμε όλα τα χωράφια από τα χέρια, ό,τι μπορούμε να σώσουμε, και προσπαθούμε μόνοι μας. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία μα καμία, ούτε από αέρος ούτε από εδάφος, καμία βοήθεια στο χωριό. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν όλες αυτές τις μέρες είναι να έρχεται αστυνομία και να κενώνει τους γέρους. Διώνουν τους γέρους από το χωριό. Γιατί? Αφήνουν ανεξέλεγκτο το χωριό να καούν τα σπίτια, να καούν οι περιουσίες μας, τα πάντα. Δεν υπάρχει πυροσβεστική δύναμη. Η πυροσβεστική δύναμη αυτή τη στιγμή βρίσκεται όλοι κάτω στο δρόμο των Κεχριών, η οποία εκεί είναι και τα κανάλια, και γίνεται όλο ο τζερτζελές. Και ένα ελικόπτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ρίχνει, μας είπαν θα έρθουν Καναντέρ, μας είπαν θα έρθουν 1000-2 πράγματα. Ένα ελικόπτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ρίχνει είναι στο σημείο που είναι και οι δημοσιογράφοι, που είναι και τα κανάλια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλετε να το βγάλετε στον αέρα, πέστε το. Δεν θέλετε να το βγάλετε, εγώ σας μιλάω επώνυμα. Αυτή είναι η πραγματική σκληρή πραγματικότητα. Θα καούμε όλοι ζωντανοί. Αυτή η φωτιά θα φτάσει στο Αιγαίο για να σβήσει με αυτή τη λογική που την τροφοδοτούν τη φωτιά να τη σβήσουν. Είναι τρελό αυτό που ζούμε, είναι παρανοϊκό και πιστεύω ότι είναι μια ισχυμένη κατάσταση να κάψουν όλη την έδεια.